και οι 10 συνάδελφοι που θα έρθουν όποτε έρθουν είναι εσπρόδεκτοι να καλύψουν, αν θέλετε, τις μεγάλες ανάγκες του νοσοκομείου, που μόνο για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο οι κενές οργανικές θέσεις είναι 550. Και αν προσθέσει κανένας και τις άλλες 500 περίπου και κομμένες θέσεις που κοπήκαν το 2012, μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό θέσεων που λείπουν, που αυτό έχει αντανάκλαση και στους ασθενείς, δηλαδή στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Γι' αυτό εξάλλου και στηρίζουμε και την κινητοποίηση των συνταξιούχων σήμερα και όλων των κλάδων εκείνων που αγωνίζονται να έχουν παροχές υγείας αυτές που πρέπει να έχουν στον 21ο αιώνα. Και όπως είπατε και στο ρεπορτάζ σας, κύριε Δουργεράκη, είμαστε σήμερα απεργιακή κινητοποίηση, έχουμε πανελλαδικά, όπως κάναμε και την προηγούμενη Πέμπτη, για τους εργαζόμενους με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, που μόνο στο νοσοκομείο μας είναι 300 άτομα, εκ των οποίων αυτή τη στιγμή 150 άνθρωποι σε όλη την Κρήτη είναι απλήρωτοι για 2 μήνες. Καταλαβαίνει κανένας, και τη μόνη διαβεβαίωση που έχουμε πάρει από το Υπουργείο είναι ότι τέλος του 2018 θα απολυθούν. Με αυτή την έννοια σήμερα καλούμε όλους τους επικουρικούς και του νοσοκομείου μας και των νοσοκομείων των γειτονικών και του Βενιζελίου να έρθουν στην κινητοποίηση που έχουμε στις 2 η ώρα στην υγειονομική περιφέρεια εδώ της Κρήτης. Μάλιστα. 2 λοιπόν το μεσημέρι, κινητοποίηση, παράσταση διαμαρτυρίας, πώς το χαρακτηρίζετε στα γραφεία? Παράσταση διαμαρτυρίας, γιατί έχουμε ξαναπάει, κυρία Δουργεράκη, στη ΔΥΠΕ και στο Υπουργείο, και αν θέλετε, ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας ότι είναι απλήρωτοι 2 μήνες, αλλά και η εργασιακή ομοιρία, που αυτοί οι άνθρωποι είναι τα τελευταία 4 με 5 χρόνια. Και βεβαίως να προσθέσω, κύριε Δουργεράκη, ότι δεν είναι καθόλου αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι προσπαθεί να σταθεροποιήσει το δημόσιο σύστημα υγείας, το κάνει. Γιατί την ίδια ώρα που μιλάει και σε εμάς απευθύνεται ότι κατανοεί τον πόνο μας και τις διεκδικήσεις μας και τις ανάγκες μας, την ίδια ώρα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο προσλαμβάνονται 10 βοηθοί νοσηλευτών με μπλοκάκι. Καταλαβαίνει κανένας ότι αυτές οι επέσχεντες εργασιακές σχέσεις και αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, όχι μόνο δεν θέλουν να τις καταργήσουν, αλλά τις ενισχύουν, τις χρηματοδοτούν, γιατί ακριβώς αυτή η χρηματοδότηση είναι από τις τσέπες των ίδιων των ασθενών και των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Δηλαδή πληρώνονται από τα έσοδα του νοσοκομείου, από τα έσοδα του νοσοκομείου επιχείρηση, από τα απογευματινά ιατρεία, από αυτά που πληρώνουν συμμετοχή οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά του ταμεία. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει καμιά ανοχή ούτε από τους ασθενείς ούτε από τους εργαζόμενους σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Αυξάνονται και πληθύνονται αυτές οι εργασιακές σχέσεις που, αν θέλετε, αντίκτυπο έχουν στην παροχή υγείας. Πάντως, με ένα προσωπικό που έρχεται, φεύγει, έρχεται άλλο, φεύγει. Και αν θέλετε, το σταθερό και μόνιμο προσωπικό που μπορεί να υπεραποδώσει, αν θέλετε, αυτά που έχει μάθει, δεν μπορεί να τα κάνει. Πάντως μόνο τρέλα και ταλαιπωρία μπορούν να δώσουν, απλά και μόνο οι αριθμοί στους οποίους αναφερθήκατε, 550 οι κενές οργανικές θέσεις μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 300 οι εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές εργασίας μόνο στο Παγνή, 150 απλήρωτοι οι συμβασιούχοι συνάδελφοί σας σε όλη την Κρήτη, και δεν μιλάμε για αριθμούς, πίσω από τους αριθμούς κρύβονται ανθρώπινες μονάδες, εργαζόμενοι, οικογένειες και ό,τι μπορεί να κρύβει η καθημερινότητα του κάθε ενός από εμάς. Να σας πω μόνο, κύριε Δουργεράκη, και να το ακούσουν και οι ακροατές σας, για το νοσηλευτικό προσωπικό, τη διετία 2014-2016 ήρθαν 38 μόνιμοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και έχουν αποχωρήσει 48. Για το διοικητικό προσωπικό ήρθαν 9 μόνιμοι θέσεις και φύγαν 36. Μάλιστα. Αντίστοιχα στο παραδοτικό, δηλαδή είναι ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία που η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάζει τις 10, τις 5 θέσεις μόνιμες ότι είναι επιτυχία, αλλά τα κενά που υπάρχουν, που υπήρχαν και υπάρχουν, δεν μπορούν να καλυφθούν με τέτοιου είδους εργασιακές σχέσεις, με ανακυκλώμενο προσωπικό. Και γιατί ακριβώς αυτό το ανακυκλώμενο προσωπικό, μέχρι να μάθει τη δουλειά, φεύγει, ή αν θέλετε μπορεί να καθίσει και 2 και 3 χρόνια και μετά ξαναφεύγει. Κατανοητά. Αυτά τα οποία είπατε, σας ευχαριστώ. Και νομίζουμε, και γι' αυτό κιόλας είμαστε καθημερινά στους δρόμους, μέχρι να δικαιωθεί το αίτημα που έχουμε όχι μόνο εμείς οι εργαζόμενοι για σταθερή και μόνιμη δουλειά, αλλά και οι ασθενείς να μπορεί να έχουν το μόνιμο προσωπικό, το ιατρικό και το νοσηλευτικό, που θα μπορεί να το βλέπουν όποτε το χρειάζεται το ίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και όχι κάθε φορά να αλλάζουν, αν θέλετε, οι άνθρωποι.